Λοιπόν, η ερώτηση είναι σκοράρε. Πάκου πέτυχε μια δύσκολη νίκη πρώτη του 2015. Το δικό του σχόλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα κερδίσαμε. Εκεί θα ήθελα να σταθώ. Επίσης είχαμε και πάρα πολλούς θερματίες και ελλείψεις, αλλά αυτό δεν είναι καμία δικαιολογία. Μετά από ένα διάστημα μιας εβδομάδας αποχής ουσιαστικά, δεν παίξαμε καλά, αλλά πήραμε τους 3 βαθμούς και αυτό είναι το σημαντικό σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επιστρέψαμε 2 φορές με το σκορ ενάντια σε εμάς, το οποίο δείχνει πάρα πολύ πειθαρχία. Αυτό θα ήθελα να το κρατήσω. Επίσης θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ με το μυαλό μας στις φάσεις, ας πούμε, όπως το δεύτερο ημίχρονο που είχαμε κοντά τον άνεμο στις μακρινές μπαλιές και στις ψηλές μπαλιές. Είχαμε πολλά θέματα και αυτό θα πρέπει επίσης να το σκεφτούμε και να το δουλέψουμε. Πάνω σε αυτό, επειδή είπε και ο Ιωτάνης προηγουμένως ότι ένα μήνυμα που στέλνει το 14 για τη νέα χρονιά στον ΠΑΟΚ είναι ότι οι αντίπαλοι τον περιμένουν. Mm-hmm. Πρέπει να μάθει να το ξεπερνάει αυτό. Mm-hmm. Το βλέπει και ο ίδιος αυτό, ειδικά μέσα στην Τούμπα. Mm-hmm. Είναι, ναι, θα συμφωνούσα σε αυτό. Οι ομάδες μας περιμένουν γιατί έχουμε το σεβασμό όλων των ομάδων στο πρωτάθλημα, είμαστε στην πρώτη θέση και είναι κάτι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Θα πρέπει όμως ναι, να δουλέψουμε στο επιθετικό κομμάτι, αλλά να μην ξεχάσουμε και το αμυντικό κομμάτι, να βελτιώσουμε, να ξέρουμε ότι πρέπει να αμυνθούμε κιόλας και να βελτιώσουμε την άμυνά μας, ώστε να μην κάνουμε τα λάθη όπως σήμερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό επίσης το να μην τρώμε γκολ. Το γκολ που πέτυχε σήμερα, δίνει αυτοπεποίθηση και ίσως να δούμε κάποια στιγμή το παλιό Μαντρού να μεγαλέψει, δεν έχουμε δει στο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό να πετυχαίνεις ένα γκολ όταν η ομάδα σου κερδίζει, γιατί είναι πιο άμεση η βοήθειά σου στη νίκη. Εγώ παίζω τη δουλειά μου, κάνω από εκεί και πέρα, θέλω να βοηθήσω όσο πιο πολύ γίνεται την ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος μου και έχουμε πολλά δύσκολα παιχνίδια το Γενάρη και μακάρι να μπορέσω να βοηθήσω όσο περισσότερο. Τη φάση του γκολ τον κυνήγησε ο Ράτς γιατί του σήκωσε το χέρι και τον είδε, ή αυτός κυνήγησε την παλιά του Ράτς? Λέγαμε από πριν ότι στο δεύτερο δοκάρι υπάρχει περισσότερος χώρος. Γι' αυτό του σήκωσα το χέρι για να με δει. Παίζανε ζώνη και πήγαιναν όλοι στο πρώτο δοκάρι. Ήταν μια δύσκολη παλιά γιατί πέρασε πάνω από όλα τα κεφάλια, αλλά ήταν τέλεια και μπήκε τον γκολ. Μια τελευταία ερώτηση: πώς θα χαρακτηρίζει το 2004 που έχει και τι έρχεται και το 2015? Για το 2015 εύχομαι να είμαστε πρωταθλητές, αυτή είναι η ευχή μου. Για το 2014 ήταν μια χρονιά που ήρθα στην ομάδα, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Όταν είχα έρθει ήμασταν 8 πόντους πίσω τότε, τώρα είμαστε μπροστά. Σημαίνει ότι γίνονται βήματα μπροστά, ότι κάνουμε κάτι καλά. Και προσωπικά για μένα ελπίζω αυτή τη χρονιά να μπορέσω να μείνω υγιής, να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα με αυτόν τον τρόπο και να ανεβάσω κι εγώ το παιχνίδι μου.